Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τα αδέρφια στην Ιρεβέργη. Χαίρομαι που βλέπω τα πρόσωπά σας και που είμαστε ανάμεσά σας. Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές, σελίδα 973, από το Λόγο των Άγιους Πράξεις των Αποστόλων. Σελίδα 973, στο 12ο κεφάλαιο, τη γνωστή σε όλους μας περιστατικό της φυλακίσεως του Πέτρου. Θα διαβάσουμε από τον πρώτο εδάφιο, τη χάρη του Θεού μέχρι και το 10 εδάφιο. Δόξα Κύριε μας. Κατ' εκείνον δε το καιρό επεχείρην Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την άσα από της εκκλησίας. Εφώνησε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννη και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ήσαν δε η ημέρα των αζήμων, των οποίων και πιάσας έβαλε εις φυλακήν παραδώσας αυτών εις 4 στρατιωτών δια να φυλάτωσιν αυτών. Θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάτετο εν τη φυλακή, εγίνετο δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτο, μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος με 2 αλυσίς και φύλακες έμπροσθεν της θύρας, εφύλατον το δεσμοτηρίον. Κι ιδού άγγελος Κυρίου ήλθε εξέφνης και φως έλαμψε εν το οικίματι. Κτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν λέγον, σηκώθητη ταχαίως, και έπεσον η αλυσής αυτού εκ των χειρών, και είπεν ο άγγελος προς αυτόν, περιζώστητη και υπόδισον τα σανδάλια σου, και έκαμε ούτω. Και λέγει προς αυτόν, φόρεσον το ημάτιό σου και ακολούθημη. Και εξερθών οικολούθη αυτόν και δεν έξευρε ότι το γινόμενον δια το αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε επέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήρθον εις την πύλη της Σιδηράν, την φέρουσα εις την πόλη, ή της αφεαυτή συνήχθη σε αυτούς. Και εξερθώντες διαπέρασαν οδόν μίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν από αυτού. Αμήν στο λόγο του Κυρίου, αδελφιά μου. Δόξα στον Άγιο. Δύσκολες στιγμές για τον Πέτρο. Αλλά βλέπουμε μια θαυμαστή επέμβαση του Θεού στη ζωή του. Το θέμα είναι η σιδηρά πόρτα άνοιξε για τον Πέτρο. Η δικιά σου και η δικιά μου σιδηρά πόρτα που είναι κλειστή θα ανοίξει. Η πόρτα του Θεού θα ανοίξει από μόνη της. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μοιραστώ, αδέλφια μου, μαζί σας αυτό το βράδυ. Η πόρτα όταν είναι του Θεού, όσο βαριά και δύσκολη κι αν είναι, θα ανοίξει από μόνη της. Πιο βαριά στην περίπτωση εδώ την του Πέτρου δεν μπορεί να γίνει. Βαριά σιδηρά, λέει, τεράστια. Έχετε δει τις πόρτες που είναι σε πολλές φορές σε μεγάλες αποθήκες, τεράστιες, δεν μπορείς να τις σηκώσεις με τίποτα. Και μια φορά είχαμε ένα γνωστό συγγενή, ο οποίος δούλευε security σε μια τέτοια εταιρεία, και υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κλέβανε αυτές τις σιδερές πόρτες, γιατί έχουν πολύ λεφτά το σίδερο, το πουλούσαν. Και για να μπορέσουν να την κλέψουν, είχαν καταστρώσει τέτοιο σχέδιο, έτσι ώστε ρίξαν αυτή τη σιδηρά πόρτα πάνω σε αυτόν τον γνωστό που είχαμε, και τελικά πέθανε ο άνθρωπος, σκοτώθηκε. Για να κλέψουν αυτή τη σιδηρά πόρτα. Τεράστια πόρτα, δεν την ανοίγεις με τίποτα. Και να θέλεις, δεν μπορείς να την ανοίξεις. Ανθρωπίνως δεν μπορείς να ρίξεις ούτε να ανοίξεις τη σιδερά πόρτα. Και να το πάμε ακόμα πιο πολύ, δεν μπορείς να ρίξεις ούτε τις αλυσίδες, οι οποίες μπορεί να είναι δεμένος μόνο εσύ. Γιατί τη σιδερά πόρτα, και να θέλεις και εσύ και άλλοι, δεν μπορούν να τη διαβούνε. Και τις αλυσίδες τις δικές σου, ακόμα και τις αλυσίδες τις δικές σου, δεν μπορείς να τις ρίξεις. Μόνο θεϊκή επέμβαση μπορεί να ρίξει αλυσίδες. Μόνο θεϊκή επέμβαση μπορεί να ανοίξει αυτή τη σιδηρά πύλη. Και βλέπουμε τον Πέτρο, μόλις τον έχουν πιάσει, ο Ηρώδης, είδε ότι αυτό ήταν αρεστό ενώ θανάτωσε τον Ιάκωβο, είδε ότι έχει πέρασει, είδε ότι τα προγνωστικά του και αυτά έχουν ανέβει, η τηλεθέασή του έχει ανέβει, σου λέει θα πιάσουμε και τον Πέτρο,
είδε ότι ήταν αρεστός στο λαό, επόμενος είναι ο Πέτρος. Έχουν πάρει ήδη, έχει θανατωθεί ο Ιάκωβος, και αν εγώ και εσύ έρθουμε στη θέση του Πέτρου και ξέροντας τι έχει συμβεί προηγουμένως, ποια θα είναι η ελπίδα σου και ποια θα είναι η ελπίδα μου? Ποια θα είναι η στάση της καρδιάς μου όταν ξέρεις και ξέρω ότι σε λίγες ώρες θα έχω και εγώ την ίδια κατάληξη όπως είχε και ο αδελφόθεος Ιάκωβος? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις ότι σε λίγες ώρες όχι θα λυθεί το πρόβλημά σου, θα τελειώσει η ζωή σου. Έτσι δεν είναι? Αλλά ο Πέτρος εκοιμάτω. Και αυτό είναι που με κάνει μεγάλη εντύπωση, αδελφοί μου, και θα ήθελα έτσι να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ο Πέτρος εκοιμάτω. Μα κάποιος, αν το σκεφτεί ανθρωπίνος, θα πει καλά, πάει καλά, αν μου επιτραπεί έκφραση. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν? Να ξέρεις ότι σε λίγες ώρες θα τελειώσει η ζωή σου, θα σου πάρουν τη ζωή σου με το πιο νηδηρό τρόπο και εσύ κοιμάσαι? Είσαι αχάριστος? Δεν έχεις, δηλαδή, τι είσαι? Αδερφοί μου, ο Πέτρος έχει την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά του, γι' αυτό και κοιμάται. Ο Πέτρος έχει λάβει υπόσχεση από τον ίδιο τον Κύριο, που κάποτε του είπε, όταν ήσουν νέος, ως νέος σε έκανες ό,τι ήθελες. Όταν όμως γυράσεις, θα σε δέσουν και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Έχει πάρει υπόσχεση από τον Κύριο, όταν γεράσεις. Και ο Πέτρος έχει αυτή την υπόσχεση του Θεού μέσα στην καρδιά του και κοιμάται με ειρήνη. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, Κύριε, δεν ξέρω πώς θα το κάνεις. Εγώ ένα ξέρω πράγμα, ότι μου υποσχέθηκες ότι κάποια μέρα θα γεράσω. Και όταν έχουμε, αδελφοί, τις υποσχέσεις του Θεού μέσα στην καρδιά μας, να γιατί έχω ανάγκη το Λόγο του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μου. Μα υποσχέσεις, σου λέει ο άλλος, κάποιος θα μου πει εισαγωγικά, είναι αέρας κοπανιστός, θα πει ο άλλος. Εγώ δεν έχω να φάω. Εγώ δεν έχω δουλειά. Εγώ έχω ένα σοβαρό πρόβλημα μέσα στην οικογένειά μου. Εγώ βρίσκομαι σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Τι θα μου κάνει η υπόσχεση του Θεού? Είναι γεγραμμένο όμως ότι έχουμε ανάγκη τις επαγγελίες του Θεού που είναι υποσχέσεις. Γιατί είναι οι επαγγελίες του Θεού, λέει, θα μας κάνουν κοινωνούς θείας φύσεως. Έχετε ανάγκη, λέει, για τον επαγγελίων του Θεού, γιατί είναι αδια τούτων γίνεται κοινωνής θείας φύσεως. Πώς θα γίνω κοινωνός με τον Θεό και Πατέρα? Πώς θα εμπειρευτώ στη ζωή μου τον αόρατο Θεό? Μέσα από τις υποσχέσεις του Θεού. Που όταν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού τις λάβω διαπίστως μέσα στην καρδιά μου και αρχίζω και περπατώ κατά το λόγο του Κυρίου, θα δω τη δόξα του Κυρίου μέσα στη ζωή μου. Γιατί ο Θεός θέλει να μας κάνει άνδρες πίστεως. Θέλει να μας βγάλει από το διαόψεως και να μας πάει στο να περπατήσουμε δια της πίστεως. Εμείς βλέπουμε και κρίνουμε σύμφωνα με τα μάτια μας. Είναι καλή η δουλειά αυτή, πόσα μου δίνει? Είναι καλός αυτός ο σύζυγος, τι έχει, πώς είναι, τι κάνει? Κρίνουμε με τα ανθρώπινα μάτια εμείς. Ο Θεός όμως κρίνει διαφορετικά, αδελφοί μου. Το θέμα είναι ότι εάν εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια φυλακή, για τον α ή β λόγο νιώθω φυλακισμένος και χρειάζομαι να ελευθερωθώ, είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Έχουμε ανάγκη την αλήθεια του Λόγου του Θεού να γίνει αποκάλυψη μέσα μας, γιατί είναι αυτή η αλήθεια η οποία θα σε ελευθερώσει. Και τι μπορεί να κάνει αυτή η αλήθεια? Θα κάνει αυτά που εσύ και εγώ δεν φανταζόμαστε. Διότι είναι γεγραμμένο όσα ο οφθαλμός δεν είδε. Έτσι, μάλλον λέει ότι ο Θεός θα κάνει περισσότερα, λέει, από ό,τι ζητούμε ή νοούμε κατά τη δύναμη που ενεργεί μέσα μας. Ποια είναι η δύναμη? Του Λόγου του Θεού που ενεργεί στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο, η δύναμη του που ενεργεί στη ζωή μας. Και εκεί τότε, εάν περιμένουμε την ενέργεια του Θεού, θα μας κάνει ο Θεός να είμαστε ονειρευόμενοι, ως ονειρευόμενοι. Θα δούμε τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Πότε? Όταν περιμένω την έκβαση του Κυρίου. Άναθες την οδό σου τον Κύριο, έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Όχι με τη ουδιέ δια δυνάμεως, ουδιέ δια ισχύως, λέει, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Πώς θα το κάνεις? Δεν ξέρω, Κύριε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι φυλακισμένος. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τις βαριές αλυσίδες. Όχι μόνο αυτό, είναι και δύο στρατιώτες μαζί μου και τέσσερις τετράδες στρατιωτών. Πώς θα ελευθερωθώ? Υπάρχει λύση ανθρώπινη? Τι είναι η λύση ανθρώπινη? Υπάρχει λύση ανθρώπινη?
Ναι, αδελφοί μου, υπάρχει μια λύση, αλλά όχι η ανθρώπινη με τα ανθρώπινα λογικά. Υπάρχει η λύση το ότι πάω στην προσευχή, όπως κάνανε και τα αδέρφια μας. Μείνανε στην ακατάπαυστη προσευχή, μέχρι να δούνε τη δόξα του Κυρίου. Θέλεις να δεις τη δόξα του Κυρίου, μείνε στην προσευχή. Μείνε στα γόνατα και περίμενε. Και περίμενε μέχρι να δεις την πόρτα του Θεού να ανοίγει από μόνη της. Μη βάλεις χέρι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό που θα κάνει όμως ο Θεός θα σε βεβαιώσει με τέτοιο τρόπο. Φως έλαμψε μέσα στο κελί. Φως έλαμψε και ήρθε ο ίδιος ο άγγελος και έπεσαν αυτόματα οι αλυσίδες. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις να δεις τη δόξα του Θεού? Θέλεις να δεις οι αλυσίδες να πέφτουν έτσι από πάνω σου και να τρίβεις τα μάτια σου και να λες: αυτά δεν γίνονται. Αυτά ανθρωπίνως δεν γίνονται. Σας έχει τύχει αυτό, αδερφοί μου? Είναι εμπειρία ο λόγος του Θεού. Να περιμένεις να δεις το χέρι του Θεού, τη δόξα του Θεού. Κύριε, δεν θέλω να μπει ανθρωπίνο χέρι. Θέλω να δω τη δόξα σου. Θέλω αυτό που θα κάνεις να είναι βέβαιο 1000% ότι είναι από σένα. Εάν περιμένουμε με τέτοια προσμονή, περίμενα εν υπομονή τον Κύριο, εμείς βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε και περιμένουμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί νομίζουμε ότι όσο πιο γρήγορα το λύσουμε, τόσο και καλύτερα. Δεν πάει όμως πνευματικά έτσι, αδερφοί μου. Περίμενα εν υπομονή τον Κύριο. Πόσο, δεν ξέρω. Για σένα μπορεί να πάρει ένα μήνα, για τον άλλο ένα χρόνο, για τον άλλο 5 χρόνια, για τον άλλο 10 χρόνια. Δεν ξέρω. Θυμόμαστε τον Ιωσήφ. Πόσα χρόνια έκατσε νέος στη φυλακή, τι έφταιγε? Έφταιγε σε τίποτα? Τα νιάτα του τα έφαγε μέσα στη φυλακή. Γόγγισε, τα βάλε με το Θεό. Μέσα στο βαρύ μπουτρούνι ήταν εκεί της φυλακής. Από 18 χρονών μπήκε και βγήκε στα 30, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά. Έφαγε τα νιάτα του στη φυλακή. Και είπε όμως, όταν του δόθηκε ευκαιρία να αμαρτήσει και να γλιτώσει από όλα αυτά, λέει: πώς δύναμε να αμαρτήσω και να πράξω τούτο το μέγα κακό ενώπιον του Κυρίου? Δεν θα το κάνω, θα περιμένω την ώρα του Κυρίου. Μα είσαι νέος, θα χάσεις τα νιάτα σου, που είναι πολύτιμα. Πότε θα ζήσεις τα νιάτα σου? Και αυτό λέμε εμείς πολλές φορές ανάμεσά μας. Τι θα γίνει, περνάει ο χρόνος, χάνεται, είμαι μόνος. Και βιαζόμαστε. Και ο Αβραάμ είχαν περάσει τα χρόνια. Έφτασε όμως 100 χρονών και έλαβε την υπόσχεση. Και η υπόσχεση ποια είναι? Κοιτάξτε όλους μας. Είμαστε μέρος της υπόσχεσης αυτής. Ολόκληρη η ανθρωπότητα. Γιατί έμεινε με υπομονή, περίμενε τον Κύριο. Με πίστη, με καρτερότητα. Ήτανε και αυτός, ναι, μέσα στη φυλακή. Ένιωθε και αυτός τις βαριές αλυσίδες της ανεκπλήρωτης επιθυμίας. Και αυτές οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες, συναδελφοί, που κάνουν πολλές φορές τη ζημιά στη ζωή μας. Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Όλοι χτυπάμε κάποια πόρτα στη ζωή μας και θέλουμε να ανοίξει αυτή η πόρτα. Γιατί έχουμε επιθυμίες και βιαζόμαστε να εκπληρωθούν αυτές οι επιθυμίες. Πήγαινε κάθε επιθυμία στο Σταυρό. Πήγαινε κάθε επιθυμία σήμερα στον Κύριο και ζήτα από τον Κύριο. Αν αυτό είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Προσεύχου και μείνε πιστός και πιστή και θα δεις το χέρι του Θεού θαυμαστά, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια, αδερφοί μου. Είναι ναι και αμήν. Εάν για τον Πέτρο έγινε αυτό, γιατί να μην γίνει για σένα, γιατί να μην γίνει για μένα? Όσοι έχουμε εμπειρία από το Λόγο του Θεού, ο καθένας μας έχει να διηγηθεί θαυμαστές εμπειρίες για το πόσο ο Θεός επεμβαίνει και το πόσο ο Θεός κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Και να είσαι σίγουροι ότι ο Κύριος θα κάνει την έκβαση, θα στείλει άγγελο να σε υπηρετήσει. Λειτουργικά όντα που αποστέλει για την υπηρεσία. Θα σου στείλει ένα άγγελο να σε υπηρετήσει, να σε ευλογήσει, να σε βοηθήσει τη στιγμή που λες στο παραπέντε. Άναθες την οδό στον Κύριο, περίμενε και θα δεις τη δόξα του Κυρίου. Όμως, να θυμάσαι ότι ο Κύριος, αυτό μέρος σου δεν θα το κάνει όμως το μέρος σου. Το μέρος μου δεν θα το κάνει. Αυτό που μπορείς εσύ θα το κάνεις. Και αυτό που δεν μπορείς, αυτό θα κάνει ο Κύριος. Όταν ο άγγελος του εφανερώθηκε, τι είπε στον Πέτρο? Σήκωσε και φόρεσε τα παπούτσια σου. Δεν θα σου φορέσει ο Θεός και τα παπούτσια σου? Έτσι δεν είναι? Θα σου ρίξει τις αλυσίδες που δεν μπορείς να τις λήξεις μόνος σου. Θα σε πάρει ανάμεσα από τους στρατιώτες, θα πατάς σε αορασία που δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Θα φτάσεις στη σιδηρά πύλη που είναι αδύνατον παρανθρώπης, αλλά είναι όλα δυνατά παρά το Θεό. Και εκεί θα βγεις και θα τρίβεις τα μάτια σου και λες: τώρα είμαι ξύπνιος ή είμαι ζωντανός? Είμαι κοιμάμαι ή είμαι ζωντανός? Αδερφοί μου, αυτά κάνει ο Θεός. Αυτά μας καλεί να εμπιστευτούμε μέσα από το Λόγο Του για να δούμε τη δόξα Του, να πάρουμε θάρρος. Να πάρουμε θάρρος με πίστη και να ζήσουμε με τις επαγγελίες που μας έχει δώσει ο Θεός.
Καλές συμβουλές εργάζομαι για σας, λέει, για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Ο Πατέρας μας σας αγαπάει, μας αγαπάει όλους μας και θέλει να μας ευλογήσει. Δεν είναι η λύση του προβλήματος εκεί που νομίζεις. Η λύση του προβλήματος είναι σήκωσε τα μάτια ψηλά και δόξασε τον Κύριο. Ξέρει ο Πατέρας από τι περνάμε και τι περνάς. Και έρχεται η ώρα του που δεν ξεχνά. Και αν αργεί, λέει ο ύμνος, δεν ξεχνά να απαντά προσευχές. Αμήν, αδελφοί μου. Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, για αυτό το βραδινό. Τον δοξάζουμε για τα λόγια αυτά που ακούμε. Και βέβαια δεν είναι ανθρώπινα λόγια, αδελφοί. Πολλές φορές λέμε, ποιος μίλησε σήμερα, ο αδελφός ο Τάδε. Το κάνουμε πολλές φορές αυτό το λάθος. Ποιος μίλησε, ο αδελφός ο Τάδε. Αδελφοί, να εμπιστευτούμε πραγματικά στους ομιλητές. Να εμπιστευτούμε στο Πνεύμα το Άγιο, καλύτερα να το διορθώσω. Να εμπιστευτούμε, αδελφοί, το Λόγο του Θεού. Το να ανέβει ο καθένας εδώ πάνω, αδελφοί, είναι εύλογο, αλλά τι θα πούμε. Θα μπορεί ο καθένας να φέρει εδώ ένα βιβλίο, μία έκθεση που έγραψε στο σπίτι και μπορεί να είναι ωραία λόγια παρηγορητικά, αλλά δεν θα είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν είναι. Ανεβαίνουμε εδώ πάνω, αδελφοί, με φόβο και τρόμο και κρατάμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας. Αδελφοί, γι' αυτό να προσευχόμαστε εμείς από κάτω, αδελφοί, που μας δίνει αυτή την ευκαιρία ο Θεός να ακούμε το Λόγο Του. Προσεύχεσαι ή περιμένεις να πεις «Α, τον έπιασα τον αδελφό, έκανε λάθος εκεί». «Τον έπιασα τον αδελφό, εκεί ήταν». Μην έχουμε τέτοιες καρδιές, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να έχουμε καρδιά αγαθή, να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, δώσε το Λόγο Σου, να λαλούν οι δούλοι Σου με τα πάντσης παρησίας, αλληλούια, με τα πάντσης αληθείας, αμήν αδελφοί». Είναι ίσχατος καιρός, αδελφοί, έρχεται ο Χριστός. Και καλούμεθα όλοι μας, εμείς, εσείς, όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, τι, να πούμε την αλήθεια, ότι μας αγαπάει ο Χριστός, αλληλούια, ότι αγαπάμε ένας τον άλλον, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και ποτέ, αδελφοί, καθώς είπε και ο αδελφός ο Λευτέρης προηγουμένως, που είπε, λέει, πειραματιστείτε εδώ αυτό στη κούρασή σας, μην μείνετε στο σπίτι και ελάτε στην εκκλησία. Το έχω πειρατημιστεί πολλές φορές, το έκανα πείραμα. Ιδιαίτερα στην παλιότερη τη δουλειά που κουραζόμουν και σχόλαγα πολλές φορές 6, 6.30 το απόγευμα και καμιά φορά άλλαζα βέβαια στη δουλειά και έλεγα τώρα είμαι από τις 6 το πρωί κατάκοπος, κουρασμένος. Ας κάτσω στο σπίτι, ας πάω στο σπίτι να ξεκουραστώ. Και το έκανα, αδελφοί, μια φορά πήγα πραγματικά, λέω, Κύριε, δικαιολόγησέ με, Κύριε, εσύ είσαι Θεός, αγαθός, γνωρίζεις, είμαι κουρασμένος. Έφαγα και ένα μπουτιλιάρισμα ενώ σχόλασα, ξέρω εγώ, στις 5 μέχρι που να φτάσω από το σπίτι, είχαμε στο Λέομερ, μια μισή ώρα, θα κάτσω στο σπίτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε όμως τι κατάλαβα. Έκανα οτιδήποτε άλλο που έκασα στο σπίτι εκτός από πνευματικά. Και ας πούμε πει κάποιος, εγώ όχι, αδελφέ. Να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, αδελφοί, πάνω σε αυτό. Να πούμε δηλαδή τι. Θα κάτσω να ξεκουραστώ, αδελφέ. Αμήν, κάτσε. Τι θα κάνεις όμως, θα ακούσεις ένα κήρυγμα, αποκλείεται, σας το υπογράφω. Θα κάτσεις μια ώρα στην προσευχή, αφού είσαι κουρασμένος, πώς να κάτσεις, θα κοιμηθείς, αποκλείεται. Θα πάρεις τη γραφή να διαβάσεις, αποκλείεται, θα κοιμηθείς. Και έπιασα τον εαυτό μου και είπα, υποκριτή, στον εαυτό μου το είπα αυτό. Γιατί έκατσες στο σπίτι, λέω, και δεν το ξαναέκανα, λέω, Κύριε, βοήθησέ με, θα μου δώσεις δύναμη και θα κάνω ένα πείραμα. Πόσο κουρασμένος και να είμαι, θα πάω. Και έκανε τέτοια χάρη ο Θεός, αδελφοί, έφυγα πετώντας μετά από την εκκλησία. Αλληλούια. Λέω, Κύριε, πού πήγε αυτή η κούραση όλη τη ημέρα. Αυτός είναι ο Θεός μας, αμήν, αδελφοί. Αυτός είναι. Κάνε το πείραμα. Εγώ το έκανα. Και δοξάζω τον Θεό και λέω, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη, το κάνω πάντα να συνεχίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά, αδελφοί, η εκκλησία του Ιησού Χριστού, λέμε πολλές φορές, είναι το νοσοκομείο μας. Είναι το αναπαυτήριό μας. Εδώ ερχόμαστε να ησυχάσει η ψυχή μας, αδελφοί. Να ησυχάσει το σώμα μας, να ησυχάσει η σκέψη μας, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού, αλληλούια, και να αλλάξει όλη την κατάστασή μας. Είτε λέγεται κούραση, είτε λέγεται οτιδήποτε έχει ο καθένας μέσα του. Ο καθένας θα το δει από τη δικιά του τη μεριά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, ας διαβάσουμε λίγα εδάφια προς Εφεσίους, επιστολή 1035 σελίδα, από το Δέλτα κεφάλαιο. Δέλτα κεφάλαιο. Χίλια 35 σελίδα.
Επιστολή προς Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό μέχρι εδώ. Όλοι μας αδελφοί έχουμε ένα κάλεσμα από τον Θεό. Αμήν. Όλοι μας. Ή νομίζουμε αδελφοί ότι είσαι τυχαίος εδώ. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Ας πάω και στην εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Αν έχω πάρει τέτοια θέση στην καρδιά μου, αδελφοί, θα πρέπει να διορθώσω, να επιστρέψω. Όχι τέτοια σκέψη, όχι τέτοια θέση απέναντι στο Θεό. Αλλά τι, δεν είμαστε τυχαίοι, αδελφοί. Σε κάλεσε με το όνομά σου, Ιέ μου Παναγιώτη, Ιέ μου Αναστάση, Ιέ μου Δημήτρη, Ιέ μου Γιώργο, κόρη μου έτσι, γατέρα Μαρία, Αφοξιλάνδη και ένα σωρό ονόματα υπάρχουν, Αλλά μας κάλεσε ο Κύριος με το όνομά μας, αλληλούια. Και σου έδωσε ο Κύριος ο ίδιος, σκεφτείτε το, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος τον Κύριο, μια πρόσκληση. Και σου λέει, πάρε παιδί μου. Τι είναι αυτό, Κύριε? Η πρόσκληση της σωτηρίας. Να έρθεις κοντά μου. Να πληρώσω κάτι, Κύριε? Όχι, τίποτα. Πλήρωσα εγώ για σένα. Αλήθεια, αλήθεια, αλληλούια. Γιατί δεν θα μπορούσαμε, αδελφοί, να πληρώσουμε εμείς τις αμαρτίες μας. Ποιος θα μπορούσε, Ποιος θα μπορούσε, αδελφοί, να πει, θα πάω εγώ να σταυρωθώ. Καλά έκανες. Αλλά δεν είναι άγιο το αίμα μου για να λυτρωθώ εγώ για τον εαυτό μου. Όχι, δεν θα γινόταν τίποτα. Αλλά μας αγάπησε τόσο πολύ ο Πατέρας ο Θεός και έστειλε τον Υιό του τον μονογενή για να μην απολυστεί πάσο πιστεύουν εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και τώρα είμαστε αυτό το βραδινό εδώ, αδελφοί, και είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Εσύ αδελφέ, αισθάνεσαι ότι είσαι ένα μέλος του σώματος του Χριστού? Αμήν, αδελφοί, αισθάνεσαι? Εγώ το αισθάνομαι. Τι είμαι, δεν ξέρω, θα μου το φανερώσει ο Θεός. Τι μέλος είμαι? Χέρι, πόδι, λέμε πολλές φορές, αδελφοί, το στόμα, τα μάτια, αλληλούια. Ο καθένας κάτι έχει πάρει από τον Θεό. Και τώρα μας καλεί ο Θεός αυτό που μας έδωσε, αδέλφια, να το αξιοποιήσουμε όμορφα, με ειρήνη, όμορφα, με σοφία Θεού. Γι' αυτό τώρα ήρθαμε εδώ και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου. Και λέει, σας παρακαλώ λοιπόν. Παρακαλείς, Παύλε, εδώ τους Εφεσίους? Ναι, παρακαλεί. Μα αφού είσαι ο Απόστολος των Εθνών, βγάλε εκεί πέρα το μαστίγιό σου, θα έλεγε κάποιος, ανθρωπίνος. Έχεις εξουσία, Παύλη, είσαι Απόστολος. Πάνε εκεί πέρα και μάλωσέ τους. Όχι, αλληλούια. Δεν είναι εξουσιαστής ο Απόστολος Παύλος. Έχει γίνει έργο μεγάλο μέσα στην καρδιά του. Έργο αγάπης. Και αυτό το έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί έδωσε το ελεύθερο ο Παύλος στον Κύριο, στο Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται με αυτό το ωραίο, το ταπεινό φρόνημα, αλληλούια. Το οποίο καλούμε τώρα και εγώ και εμείς και όλοι μας. Και λέει, σας παρακαλώ λοιπόν, Εφέσιε, εγώ δέσμιος εν Κυρίου. Αμάν, Παύλε, και εσύ δέσμιος? Ναι. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, από ό,τι νικάσαι, τούτος και δούλος γίνεσαι. Αμήν, αδελφοί. Είσαι ο Λόγος του Θεού. Λέει ο άλλος, ακούμε πολλές φορές έξω, εγώ είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι σαν και εσάς. Λέω, δηλαδή, εσείς πάτε 4 φορές την εβδομάδα στην εκκλησία, όλο αλληλούια λέτε, όλο για τον Χριστό μιλάτε, είστε προβληματικοί, λέει ο άλλος. Μόνο για τον Χριστό μιλάτε, δεν θα πείτε και τίποτα άλλο? Ευχαριστούμε τον Θεό. Είστε εκεί δεμένοι. Ναι, λέω, είμαστε δεμένοι από την αγάπη του Χριστού. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ, λέω, Κύριε, που με έδεσες, που με δέσμευσες. Με τι? Με την αγάπη σου. Αλληλούια. Κράτησέ με, Κύριε, λέω, σφιχτά. Αυτή η αγάπη σου να γεμίζει πάντοτε την καρδιά μου. Και να με δένεις, Κύριε, να με σκλαβώνεις. Να μην έχω παράπονο για τίποτα. Αλληλούια. Και όπως λέει η Γραφή, τι ήταν να κάνω για σένα και δεν το έκανα. Ως προς τη σωτηρία.
ως προς τα συνεχόμενα της σωτηρίας. Τι ήταν να κάνει ο Θεός και δεν το έκανε, αδελφοί? Ποιος μπορεί να πει? Ποιος μπορεί να σηκώσει ανάστημα, αδελφοί, στο έργο του Θεού και να πει: Κύριε, δεν μου κάνεις αυτό. Τι, τα πάντα. Αφού λέει, σας έδωσα τον Ιησού Χριστό, σας έδωσα τα πάντα. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί, τα πάντα. Και τι είναι καλύτερο, αδελφοί, να κερδίσω όλο τον κόσμο και να χάσω την ψυχούλα μου? Ή να κερδίσω την ψυχή μου, ένα και του Χριστού, και να χάσω τον κόσμο? Λέω: Κύριε, βοήθησε με. Αν επιτρέψεις, να χάσω τα πάντα, αλλά όχι τη σωτηρία μου. Όχι, Κύριε, να πούμε όλοι αυτό το βραδινό: Κύριε, θέλουμε να μείνουμε κοντά σου. Αμήν, αδελφοί. Θέλουμε να μείνουμε, Κύριε, εδώ, εσύ που μας έφερες στην οδό της σωτηρίας, σε αυτή την στενή και τεθλιμμένη οδό. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: Εγώ είμαι δέσμιος εν Κυρίω. Εσύ είσαι δέσμιος του Χριστού ή είσαι δέσμιος της αμαρτίας? Δέσμιος του εγωισμού σου, δέσμιος του φόβου σου, γιατί μπορεί να έρθει και αυτό. Ο χριστιανός, αδελφοί, σίγουρα σαν άνθρωπος ανεβαίνουν φοβίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τι γίνεται? Μπες στην αγάπη του Χριστού. Πώς να το πω, πληρώσουμε πνευμάγιο, καλύτερα να το πω, και να δεις τι αλλαγή θα γίνει μέσα σου, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε πολλές φορές, θέλουμε να πούμε κάτι, θέλουμε να διαδικαστούμε με έναν αδελφό, με μια αδελφή. Τι κάνουμε το καλύτερο? Λες: Περίμενε, αδελφέ, πάμε να γονατίσουμε, να τα πούμε πρώτα οι δυο μας στον Κύριο, και όταν σηκωθούμε από την προσευχή, έλα να πούμε. Και τι γίνεται? Σηκώνεις από τα γόνατα και λες: Αδελφέ, για πες μου, τι έχεις να πεις? Τίποτα, αδελφέ. Σ' αγαπάω, αδελφέ. Αλληλούια. Και αυτή είναι η αλλαγή που κάνει το Πνεύμα το Άγιο σε όλους μας. Και τώρα λέει: Εγώ δέσμιος εν Κυρίω, σας παρακαλώ, λέει, τι, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Δηλαδή, μπορεί να περπατήσω και ανάξια, βέβαια. Λέει σε άλλο σημείο, να εξαγοράζουμε τον καιρό. Να περιπατούμε, λέει, ακριβώς. Και όλοι μας, αδελφοί, περπατάμε μέσα στη ζωή μας, την πνευματική. Αλλά εδώ μας έρχεται και συστήνει ο λόγος του Θεού πώς να περιπατήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν περπατάμε όπως θέλουμε. Έτσι δεν, αδέλφια? Θα κάνω ό,τι θέλω, αδελφέ. Δεν θα ακούω κανέναν, αδελφέ. Ούτε τον ποιμένα της εκκλησίας, ούτε τους πρεσβυτέρους, τίποτα. Εγώ έχω τον Θεό. Περίμενε, έχεις ημερομηνία λήξεως. Ο Θεός να μας φυλάει, Μα τι θα γίνει, θα ακούμε, αδελφοί? Ο λόγος του Θεού τα έχει βάλει όλα σε μια όμορφη τάξη. Όλα τα έχει βάλει γιατί? Για το συμφέρον της ψυχής μας. Για την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, του σώματος του Χριστού έδωσε τις διακονίες ο Θεός. Αλλιώς δεν θα χρειαζόντουσαν. Θα λέγαμε: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουν ξεφύγει κάποιες εκκλησίες, αδελφοί, που έχουν βγάλει όλα αυτά. Δεν χρειαζόμαστε το ένα, δεν χρειαζόμαστε το άλλο. Τι έχουμε? Μόνο το λόγο του Θεού. Θα διαβάζουμε, θα προσευχόμαστε και θα προχωράμε. Μα δεν γίνεται έτσι, αδελφοί. Ο λόγος του Θεού τα έβαλε όλα σε μια όμορφη τάξη για την τελεοποίηση του σώματος του Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Και τώρα λέει: Σας παρακαλώ να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τι? Μας δίνει και τον τρόπο, Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πρότητος. Το φρόνημά μου, δηλαδή να θέλω, και αυτό εξαρτάται από εμάς, να περπατάω ταπεινά. Αδελφοί, είναι δύσκολο. Πολλές φορές είναι δύσκολο. Ιδιαίτερα όταν έχεις δίκιο. Εκεί τα κάνουμε, ψάχνουμε το δίκιο μας. Εκεί τι λες, αδελφέ, εγώ δεν θα πω, δεν αγωνιστώ για το δίκαιό μου? Όχι, δεν θα αγωνιστείς. Καθόλου. Ήρθε τις προάλλες ένας αδελφός, μου λέει: Αδελφέ, με αδίκησαν. Μου λέει έτσι, λέω: Αμήν, μπορεί να έχεις δίκιο σε μένα. Άμα ρωτήσω την άλλη την πλευρά θα πούν, μα θα πω και εσείς έχετε δίκιο. Και εσύ έχεις δίκιο, αδελφή, και εσύ έχεις δίκιο. Αλληλούια, έτσι δεν είναι, αδελφή? Και οι δύο έχετε δίκιο. Αλλά ποιος έχει το μεγαλύτερο δίκιο από όλους? Ο Χριστός. Αλλά τι γίνεται? Η δικαιοσύνη του ανθρώπου, λέει, είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Δεν είναι να ψάξω, αδελφέ, εγώ, να ψάξεις εσύ το δίκαιό μας, αλλά τι? Να φρονώ αυτό. Να φρονώ δηλαδή την ταπείνωση, την πραότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τα μακροθυμίας όμως θα γίνεται αυτό. Και τι λέει άλλο, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Και πόσες φορές το έχουμε πει, Εδώ πολλές φορές όταν το παιδί μας, που είναι καμιά φορά και λίγο άτακτο, δεν υποφέρεται αυτός πια, λέμε.
Αυτό ακριβώς λέει το εδάφιο. Να το υποφέρεις. Και όχι μόνο να το υποφέρεις, εν αγάπη Χριστού. Αλληλούια! Μα δεν θα διορθωθεί. Θα διορθωθεί. Και αυτός θα διορθωθεί. Δείξε εσύ όμως ότι είσαι χριστιανός. Δείξε εσύ ότι έχεις αγάπη. Αγωνίσου πραγματικά σε αυτό που λέει να φρονώ την ταπείνη σου και την πραότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό και τι άλλο. Να σπουδάζουμε να διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος για του συνδέσμου της ειρήνης. Χρειάζεται σπουδή, αδελφοί. Χρειάζεται μάθημα. Δεν γίνεται, αδελφοί, άμα δεν επισκεφτόμαστε την Εκκλησία, άμα δεν έχουμε τη διδαχή των Αποστόλων, άμα δεν προσευχόμαστε, εάν δεν έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν δεν έχουμε την κλάση του Άρτου, όλα αυτά τα τέσσερα αδέλφια, δεν μπορούμε να μάθουμε. Δεν μπορούμε να διδαχθούμε. Δεν μπορώ να μάθω πώς να είμαι ταπεινός. Δεν, αδέλφια. Λέμε, λέει ο Χριστός, ακόμα και τους εχθρούς σας, λέω, Κύριε, για να φτάσω εκεί, θέλω πολύ ψωμί ακόμα, ευχαριστούμε τον Θεό, πολύ μάθημα ακόμα. Ακόμα και τους εχθρούς σας, λέει, να τους αγαπήσετε, να προσεύχεστε για αυτούς που σας καταρώνται, να εύχεστε για αυτούς. Τι λες, Κύριε, να ρίχνεις φωτιά, να τους κάψεις εκεί πέρα, Κύριε. Λέμε πολλές φορές για τους μαθητές που είπαν εκεί για τη Σαμάρια. Ναι, αλλά εμείς δεν απέχουμε πολλές φορές, αδελφοί. Δεν απέχουμε καθόλου. Λέγαμε με έναν αδελφό εχθές που είχαμε κοινωνία, λέει, πολλές φορές έχουμε πιάσει στο στόμα μας το λαό Ισραήλ, αδελφοί. Α, αυτοί βλέπανε τη πέτρα να περπατάει, που συμβολίζει ότι ήταν ο Χριστός. Τη νύχτα στείλει πυρός, το πνεύμα του Άγιου τους οδηγούσε. Και πάλι, με την πρώτη δοκιμασία, νάτος ο Χριστός ο Μόσχος. Και βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Δεν απέχουμε καθόλου από το λαό Ισραήλ, αδελφοί. Ως άνθρωποι και ως καρδιά. Γιατί? Θα το πούμε αλλιώς. Εμείς πώς πολλές φορές δείχνουμε νότα απιστίας και απιστίας ή ολιγοπιστίας στον Ιησού Χριστό που μας έχει επισκεφτεί, μας έχει αναγεννήσει, μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε ο Τριαδικός Θεός μέσα μας, αλληλούια! Το έχουμε καταλάβει, αδέλφια, ότι μέσα μας κατοικεί ο Θεός. Είχαμε στο συνέδριο της Νεολαίας αυτά τα εδάφια, ότι τα σώματά μας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και τι κάνουμε, όπως ακούσαμε? Μ' αγαπάει ο Θεός. Λέω, αν ο χριστιανός φτάνει ακόμα σε αυτό το σημείο να λέει, Κύριε, μ' αγαπάς, λέω, δεν κατάλαβε τίποτα στη ζωή του. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Εδώ ο Χριστός έχισε το αίμα του, πόνεσε, έκλαψε, και το ρωτάω εγώ, Κύριε, μ' αγαπάς? Δηλαδή, άμα το σκεφτούμε λογικά, αδελφοί, λυπούμε πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο, αδελφιά. Αλλά τι γίνεται, μας βοηθάει εδώ ο Λόγος του Θεού να τα σπουδάσουμε όλα αυτά, αδελφοί. Και βέβαια λέει, ένα σώμα, εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Και όλα αυτά όμως θα πει κάποιος, γιατί, αδελφέ, γιατί μας συστήνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ακούσαμε για την ιστορία του Πέτρου, αδελφοί. Αυτό ακριβώς είχαν οι μαθητές. Ο λαός τότε εκεί στο Ιερουσαλήμ, αυτό ακριβώς γινότανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε άλλο σημείο πάλι, αδελφοί, όταν πιάσαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη που θεράπευσαν τον παραλυτικό, ο οποίος ήταν, λέει, πάνω από 40 χρόνια εκεί, και τους πιάσανε, τους είπαν, δεν μπορούμε να τους τιμωρήσουμε, γιατί έγινε θαύμα πράγματι, αλλά ας τους μαλώσουμε, ας τους απαγορεύσουμε, λέει, να μιλάμε για τον Χριστό. Και είπε και ο Πέτρος, δεν γίνεται, λέει, εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλούμε για όσα είδαμε, λέει, και για όσα ακούσαμε. Αλληλούια. Ομοίως κάνουμε και εμείς, και θα είναι καλό να κάνουμε και εμείς, αδελφιά, να μην σταματάμε αυτά που είδαμε και βλέπουμε και ακούμε για τα πράγματα του Θεού. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έτσι δοξάζει το Θεός. Και τι έγινε? Πήγανε μετά, αφού τους απέλησαν, φύγετε, λέει, αλλά μην μιλήσετε για το όνομα του Χριστού ξανά. Πήγανε, λέει, στους οικείους, πήγανε στα αδέλφια. Τι ωραίο! Το χαίρομαι σε πολλά σημεία, και εκεί με τον Πέτρο, τον έβγαλε ο Άγγελος. Πού πήγε? Πήγε εκεί που γινόταν ακατάπαυστος προσευχή. Πήγε, δηλαδή, εκεί ακριβώς που εώρησε ο Θεός την ευλογία. Αλληλούια! Και τι έγινε? Φέρανε, λέει, μια προσευχή ομοθυμαδών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού τελείωσε η προσευχή, λέει, στο τέλος, μετά δε τη δέηση αυτών, μάταια προσευχήθηκαν. Θα πει κάποιος,
Έτσι για να περνάει η ώρα, όχι, ήταν στο μοθυμαδόν, αλληλούια. Σε αυτά εδώ που διαβάζαμε, σε ένα πνεύμα, σε μία πίστη, σε ένα σώμα, όλοι μαζί αδελφοί, αλληλούια. Και εκεί είναι η επιτυχία του Πνεύματος του Αγίου στην οικογένειά σου αδελφέ, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, σε όλους μας, αλληλούια, στο ένα, αμήν αδελφοί. Εκεί θα δούμε αυτό που λέει, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλουν το Λόγον του Θεού με τα παρησίας. Δόξα. Αυτό έχουμε ανάγκη, Κύριε. Να έρθει η παρουσία σου, αλληλούια. Είναι έσχατος καιρός, αδελφοί. Έχουμε ανάγκη πράγματι την παρουσία του Θεού. Την έχουμε ανάγκη, αμήν αδελφοί. Θα αλλάξουν τα πάντα. Αδελφέ, θα πει κάποιος, έχω παράπονο από τον ποιμένο, από τον πρεσβύτερο. Ένα θα σου πω, πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο, αλληλούια, με πολύ δύναμη, και θα φύγουν τα πάντα. Εκεί θα καταλάβεις το μεγαλείο ξανά του Χριστού, θα καταλάβεις το μεγαλείο του Θεού, θα καταλάβεις ξανά τι έγινε στη ζωή σου, αλληλούια. Και ξέρετε αδέλφια, ευχαριστούμε τον Θεό, το σκέφτομαι πολλές φορές, λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν μας έδωσε στην εξουσία μας να μοιράζουμε οικόπεδα. Ε? Να μοιράζουμε σπίτι. Φαντάζεσαι δεν γινόταν αδελφοί. Από τα μαλλιά θα τραβιόμασταν. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι... Εδώ ο Κύριος τίποτα δεν μας δίνει. Ενώ πάνω στη γη αυτή μας δίνει πνευματικές ευλογίες. Και είναι άφθονες. Δεν θα σου στερήσει τίποτα ο Θεός. Ο αδελφός είδης τι ωραία προφητεία έχει, λέμε πολλές φορές. Ναι, αυτό είναι και για σένα όμως. Αλληλούια. Ζήτα το. Ε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πνευματικά δώρα, αδελφοί, είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πιστούς που τώρα εξητάνε. Αμήν, αδελφοί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τίποτα. Εγώ δεν έχω να χωρίσουμε σας τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ίσα-ίσα έχουμε να ενώσουμε, αμήν, αδελφοί, τι, τις καρδιές μας, την πίστη μας. Αλληλούια. Τον Θεό μας, να τον ενώσουμε. Μην πεις, ο Θεός είναι ο δικός μου. Όχι, είναι ο δικός μας. Αλληλούια. Και έτσι αδελφοί θα αγωνιστούμε, θα ενωθούμε και είναι έσχατος καιρός. Και πιστεύω αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό ότι αν μείνουμε με αυτό το πνεύμα, να το θέλουμε σε αυτή την ταπείνωση, στην πραότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό, το να βλέπω τον αδελφό μου υπερέχοντα, το να τον δίνω τιμή, να τρέχω, να σπέψω, να προλάβω να τον τιμήσω. Τότε εκεί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, θα θεί η ευλογία και θα το κάνει. Εγώ πιστεύω θα το κάνει αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην περιμένεις να ξεκινήσει από άλλους, γιατί εκεί πολλές φορές την πατάμε. Ε? Λέμε πολλές φορές. Το συζητάμε, ειδικά με τους νέους. Λέμε, θέλουμε αδελφέ να έρθει αναζωπήρωση. Αμήν. Θέλουμε αδελφέ να έτσι το πνεύμα το Άγιο να ρουργεί. Αμήν. Αμήν αδελφή. Αλλά από ποιον να. Ένα από τους άλλους. Όχι από τους άλλους. Από σένα και από μένα. Αλληλούια. Από σένα θα κάνει ο Θεός το έργο του. Από εμάς. Βάλε τον εαυτό σου στο έργο και στο σχέδιο του Θεού. Μην τον βγάζεις έξω. Μην πεις οι άλλοι, όχι, θα τρέξω, θα σπεύσω. Πού γίνεται προσευχή, εκεί θα πάω. Πού υπάρχει κοινωνία, εκεί θα πάω. Πότε έχουμε εκκλησία, να πάω. Αλληλούια, γιατί, για να δω το γλυκό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Ο Θεός να μας ευλογήσει αδέλφια και πραγματικά να μείνουμε, να αγωνιστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και πιστεύω αδελφοί ότι όποιος από εμάς θέλει να δει καρπό θα δούμε. Όποιος θέλει από εμάς να περπατήσει πνευματικά, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Και όπως ακούσαμε πραγματικά αδελφοί, ο Θεός είναι αυτός που τα σπάζει όλα και τα δεσμά και τις πόρτες ανοίγει. Όλα τα κάνει ο Κύριος. Αρκεί εγώ να φορέσω τα υποδήματά μου και να αρχίσω να περιπατώ με τον Κύριο. Αλληλούια. Να αρχίσω να περιπατώ. Να μην μένω στάσιμος. Όσο μένει στάσιμος, λέει ο λόγος του Θεού, το σκοτάδι έρχεται από πίσω. Αλλά τι κάνει ο χριστιανός, και περπατάει. Και άμα πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, αρχίζει και τρέχει. Και άμα συνεχίζει να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, αρχίζει και πετάει. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν. Σας χαιρετώ αγαπητά αδέλφια, χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που μας δίνει ευκαιρία ο Θεός να βρεθούμε εδώ στην εκκλησία του Bietigheim. Μετά από κάθε φορά εγώ παρατηρώ μέσα μου τι γίνεται
Μετά από κάθε πρεσβυτέριο θαυμάζω το πνεύμα του Θεού και την αγάπη ο Θεός πώς εργάζεται και πώς μας οδηγεί και αυτό το πνεύμα της περιθάλψεως, όχι της μάχερας, όχι να πληγώσει, αλλά να θεραπεύσει, να καλυτερεύσει, να ενώσει, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αγαπητά αδέλφια. Βέβαια, εγώ εκεί κάθομαι και λέω, Κύριε, τα αδέλφια μας φιλοξενούν, ωραία είναι, αλλά ήθελα και εκ μέρους μου να ακούσω, ας πούμε, τη διακονία, γιατί πάντα είναι ψηλά η διακονία του Θεού, όχι άνθρωπος, η διακονία του Θεού, και άνθρωπος αν είναι αδελφός, αγαπητός, δεκτός, με αγάπη Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέλφια, για την φιλοξενία σας πραγματικά. Αυτές τις μέρες περάσαμε πολύ όμορφα με κάποια αδέλφια που επικοινώνησα, που περάσαμε εκεί στην νεολαία. Εγώ βέβαια δεν θεωρούμε νεολαία, 47 χρονών ήδη, αλλά αισθάνομαι νέος μέσα μου. Αλλά έτσι πραγματικά υπήρχε μια φοβερή χαρά που μας έδωσε ο Θεός, και εκείνη τη στιγμή που αλαλάζαμε και δοξάζαμε τον Θεό, έβλεπα πρόσωπα που κλαίγανε και έτσι, τι μπορεί να, πώς μπορούμε να περιγράψουμε αυτή την ευλογία του Θεού. Δεν περιγράφεται. Μουσική, κάτι ξένο. Εκεί που κάτι, ό,τι και να είναι, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν τον αλλαλαγμό, με αυτή την ευλογία, με αυτή τη βροχή που κατεβαίνει από πάνω και σε βρέχει και αισθάνεσαι και πετάς. Και αγαπητά αδέλφια, αυτό θέλουμε πραγματικά. Και ο Μωυσής όταν κατέβαινε από μια αφιέρωση που είχε στο όρος, εκεί το πρόσωπό του έλαμπε. Έλαμπε γιατί? Γιατί ο Θεός επισκέφτηκε τον δούλο του Θεού. Γιατί εκεί στη παρουσία του Θεού, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας δίνεται ευκαιρία. Ο Μωυσής δεν είχε αυτή την ευκαιρία, αγαπητά αδέλφια. Αγία Τριάδα να είναι μαζί μας, ο Θεός ο ίδιος. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε, καλύτερα εγώ να πάω και να σας αποστείλει ο Πατέρας τον Παράκλητο. Αγαπητά αδέλφια, ζούμε θαυμαστές μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και αυτές τις μέρες να μην μας πλανήσει τίποτα, αγαπητά αδέλφια, ούτε η καρδιά μας, ούτε η περηφάνειά μου, το δικό σου, κάθε ένας πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι στα γόνατα έλεγα, Κύριε, όχι αυτόν τον λόγο, ο Κύριος μου έλεγε, όχι αυτόν τον λόγο. Λέω, Κύριε, μα εδώ και μήνες δεν έχω διαβάσει αυτόν τον λόγο, γιατί? Αλλά έτσι φαίνεται ότι ίσως με αυτό θα μας μιλήσει ο Κύριος, ελπίζουμε ο Κύριος να μας ευλογεί. Είναι Αμός, βιβλίο του Αμός, 813 σελίδα. Αμός είναι πέμπτο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο, από την αρχή και λίγα εδάφια μέχρι και το 6. Λέει 813, Αμός, πέμπτο κεφάλαιο, από την αρχή. Ακούσατε το λόγο τούτον των θρήνων των οποίων εγώ αναλαμβάνω ενάντια σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θέλει σηκωθεί πλέον η Παρθένος του Ισραήλ. Είναι ερημένη επί της γης αυτής, δεν υπάρχει ο αναστών αυτήν. Διότι ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, η πόλης εξής εξήρχοντο χίλι θελημένη με εκατόν, και εξήρχοντο εκατόν θελημίνη με δέκα, εν το οίκο Ισραήλ. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος προς τον οίκο Ισραήλ, εξητήσατε με και θέλετε ζήσει, και μη εξητήσατε την Βεθήλ, και μην εισέρχεστε εις την Γαλγάλα, και μην διαβαίνετε εις Βυρσαβεέ, διότι τα Γάλγαλα θέλησουν υπάγει εξ απάντως εις εχμαλωσίαν, και η Βεθήλ θέλει καταντήσει εις το μηδέν. Εξητήσατε τον Κύριον και θέλετε ζήσει. Μέχρι εδώ. Βέβαια συνεχίζει, ωραία αυτά. Είναι φοβερός λόγος, αγαπητά αδελφιά. Λέει ότι έχει παράπονο ο Θεός με τον λαό του Ισραήλ.
Ο λαός της Ισραήλ, γνωρίζουμε από την Κοινή Διαθήκη, δεν είναι αυτός που είναι του Ισραήλ, αλλά είναι κάθε ένας που δέχτηκε τον Ιησού Χριστό, αναγεννήθηκε, δέχτηκε τη σωτηρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και εδώ λέει ο Κύριος ότι η πόλη που ήταν χιλιάδες θα γίνει εκατό. Η πόλη που ήταν εκατό θα μείνει δέκα. Ζούμε καταστάσεις. Αναρωτιόμουν, έλεγα, Κύριε, τόσοι άνθρωποι περνάνε, έρχονται από την εκκλησία, ένας ποταμός θα έλεγε έμπαινε, άμα μετρήσουμε όλους αυτούς που μπαίνανε στην εκκλησία, και εδώ στο Μπίτιχαϊμ και εκεί στη Θεσσαλονίκη που εκκλησιαζόμουνα, ακόμα στο Μπένσαϊμ είδαμε κάποια άτομα που ήρθαν και φύγανε, αλλά βλέπουμε ότι από πολλοί μένουν λίγοι. Και λέει, παρομοιάζεται Βασιλεία του Θεού ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε δίχτυο που ο ψαράς ρίχνει και βγάζει πολλά ψάρια, αλλά από αυτά επιλέγει. Επιλέγει γιατί? Γιατί ο Κύριος βλέπει αν είναι κέρδος ή δεν είναι κέρδος. Γιατί δεν είναι κέρδος? Γιατί, ξέρετε, αγαπητά αδέλφια, γιατί άμα δούμε στο γάμα κεφάλαιο εδώ, στο ίδιο βιβλίο, λέει στο δεύτερο εδάφιο, «Εσάς μόνον αναγνώρισα εκ παντών των γένων της γης, δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας της ανομίας σας». Γιατί? Ο Θεός λέει, «Εσένα σε αναγνώρισα, σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν αναγνώρισα κανέναν άλλον. Με ρίμνησα για σένα, έκανα τα πάντα για σένα, να σε ελευθερώσω». Και μας ελευθέρωσε πραγματικά ο Θεός, αγαπητά αδέλφια. Όταν μιλάμε και λέμε την ομολογία μας, άνθρωποι με ανοιχτά στόματα μένουν. Λένε, πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται η αναγέννηση, πώς γίνεται η συγχωρία. Και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Αλλά γίνεται τότε όταν μετανοώ και δέχομαι τον Ιησού Χριστό σαν Θεό, σωτήρα, που έχισε το αίμα του για μένα, για όλους εμάς, και είναι μεσίτης, μεσιτεύει, και δεν υπάρχει άλλος μεσίτης, δόξα εις τον Θεό. Και λέει, μην μπαίνετε στα γκάλγαλα, μην διαβαίνετε διασβήρσαβε, αυτή η θέληση είναι εχμαλωτιστή και θα γίνουνε μηδέν. Βγήκανε από την Αίγυπτο, και γιατί ο Θεός ήθελε να τους τιμωρήσει? Γιατί η Αίγυπτος ήταν στη καρδιά τους. Πολλές φορές έχουμε ακούσει αυτό το μήνυμα. Θα βάλω μπροστά στον Θεό αυτά. Μα δεν θέλει ο Θεός στη καρδιά σου αυτά να φιλοξενείς. Τα του Αιγύπτου. Και αγαπητά αδέλφια, ο Θεός λέει, δεν υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θα φανερωθεί. Ας μην κρυφτούμε. Δεν γίνεται να κρυφτώ εγώ και εσύ, αγαπητά αδέλφια. Ο Θεός βλέπει τα πάντα. Βλέπει, ερευνάει τις καρδιές, γνωρίζει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός κάνει αυτό τον Άγιο έργο. Και ευχαριστούμε τον Θεό και για την παρηγορία, αγαπητά αδέλφια, που δίνει ο Θεός. Στη Μαλαχία λέει για το όρος. Να μην πάρω πολύ χρόνο, γιατί πέρασε και ο χρόνος. Η Μαλαχία λέει, ο όρος του Θεού θα υψωθεί. Και θα τρέχουν οι λαοί, θα τρέχουν να πάνε να μπουν μέσα. Γιατί? Ζούμε μια περίπτωση που έρχονται πολλοί και μένουν λίγοι, και αναρωτιόμαστε, λέμε, μα δεν είδαν, δεν κατάλαβαν, δεν εννοήσανε. Κάποιοι από εγωισμό φεύγουν, κάποιοι βρίσκουν, όπως είπαν τα αδέλφια, λάθη. Μήπως νομίζεις ότι είναι λάθος και δεν είναι λάθος? Που πολλές φορές δεν είναι λάθη, και διαπιστώνουμε ότι ήταν συμπεράσματα και σκέψεις δικές μας και διαλογισμοί. Α, δεν με χαιρέτησε, ή δεν με κοίταξε, ή άγρια με κοίταξε. Διαλογισμοί, χαλάνε τον άνθρωπο. Έλα απλά, μίλα, πες, αδελφέ, έχεις κάτι ενάντια μου, πες μου στο πρόσωπό μου, να είμαστε έτσι ευθύς, να μιλάμε στο πρόσωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αγαπητά αδέλφια, όντως, και βλέπουμε ότι ο Θεός λέει στις έσχατες μέρες, λέει, το τονίζει ο Λόγος του Θεού. Στον Μιχαίας, το βιβλίο Μιχαίας, αγαπητά αδέλφια.
Και εκεί το τονίζει, λέει, στις έσχατες μέρες θα γίνει αυτό. Τι θα γίνει? Θα υψωθεί ο οίκος του Θεού πάνω από όλα τα όρη. Δηλαδή η Εκκλησία θα δοξαστεί, αγαπητά αδέλφια. Ο Κύριος πριν να πάρει την Εκκλησία θα γίνει ένα πνευματικό ταρακούνημα, αγαπητά αδέλφια, για να ξυπνήσει, τελευταία προειδοποίηση να δώσει. Τελειώνουν όλα, αγαπητά αδέλφια, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ και εσύ θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε στη θέση μας, θα είμαστε στην Εκκλησία, στην εξήτηση. Αγαπητά αδέλφια, αν δεν εξητάμε τον Κύριο, δεν έχουμε ζωή. Και δεν βάζει προϋποθέσεις, λέει εξητήσατε και θέλετε ζήσει. Απλά τα λόγια αυτά. Απλά, εξητάς και βρίσκεις. Έρχεσαι γιατί, ερώτηση. Έρχεσαι να χαϊδευτείς, έρχεσαι για να σε δικαιολογήσει κάποιος ανθρώπινα. Όχι. Όχι. Καλύτερα να με ελέγξει ο Θεός, καλύτερα να με διορθώσει ο Θεός, για να είμαι αιώνια στην ευφροσύνη, στη χαρά του Θεού. Εκεί που θα είναι ο λαός, οι υποσχέσεις, αγαπητά αδέλφια του Θεού, είναι ζωντανές και θα εκπληρώνονται και θα εκπληρωθούν σε λίγο. Δεν μένει πολύς χρόνος, πρέπει να αγρυπνούμε και να τρέμουμε, αγαπητά αδέλφια. Μήπως και γίνει και εγώ δεν είμαι έτοιμος. Μήπως δεν είναι έτοιμη η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, όποιος και να είσαι, μήπως δεν είσαι έτοιμος. Τι είναι εμπόδιο για να σταθούμε, αγαπητά αδέλφια, ειλικρινά ενώπιον του Θεού? Να μιλήσουμε με την καρδιά μας, να πούμε, Κύριε, τι μπορεί να είναι αιτία για να μη σωθώ? Ναι, αγαπητέ αδελφέ και αδελφοί, μπορούμε και να μη σωθούμε. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Μας έδωσε τα πολύτιμα, το Πνεύμα Άγιο, την αναγέννηση, το Λόγο Του. Αλλά μπορεί και να μη σωθώ? Ναι, αν δεν προσέξω. Ακούσαμε ότι κάποιοι δεν σέβονται την ιεραρχία της Εκκλησίας. Όποιος δεν σέβεται την ιεραρχία της Εκκλησίας, δεν σέβεται τον εαυτό του. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Μισεί τον εαυτό του και πάει τον εαυτό του στην καταστροφή. Αλλά η πρώτη εντολή ξεκινάει όπως αγαπάω τον εαυτό μου, να αγαπάω έτσι και τον πλησίον μου. Ξεκινάει από τον εαυτό μου. Πώς γίνεται εσύ που δεν σέβεσαι αυτό που έχει βάλει ο Θεός? Εκεί μιλάει ακόμα για τους αστυνόμους που το σπαθί τους κρατάνε για την τιμωρία. Ακόμα. Και λέει, η περίτης του Θεού είναι. Ο Θεός έχει δικαίωμα να πει αυτό. Για να τιμωρήσει. Αλλά δεν μιλάει για πνευματικό ακόμα, μιλάει για έναν που αστυνόμος είναι. Και αγαπητά αδέλφια, εδώ λέει, μην μπαίνετε σε αυτές τις πόλεις, μην κάνετε αυτό, μην ερευνάτε, μην αγγίζετε αυτά. Γιατί είναι κοσμικές αυτές τις πόλεις, έχουν αποστραφεί από τον Θεό. Και αν αυτές τις μέρες άκουσα κάτι που μου έδωσε πολύ χαρά, αγαπητά αδέλφια. Μια αδελφή έτσι δήλωσε, είπε ότι μετά από την νεολαία ήρθα στο σπίτι μου, άνοιξα την ντουλάπα και έβγαλα όλα, ό,τι δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, αγαπητά αδέλφια, ούτε γιθάρες, ούτε μουσικές, ούτε πανταμίμα, ούτε θέατρα, ούτε κοσμικά, αυτά τα πράγματα δεν ελευθερώνουν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ελευθερώνει η παρουσία του Θεού, η προσευχή, αλλαγμός, δύναμη του Θεού. Όταν άνθρωπος σπάει η καρδιά και λέει, Κύριε, εγώ ανάξιος είμαι, πώς με επισκέφτηκες, τι χαρά έχω, ζω τον ουρανό, δόξα εις τον Θεό. Και πήγε στο σπίτι, άνοιξε την ντουλάπα, πέταξε και τα μίνι και τα παντελόνια και τα ανοιχτά ντεκολτέ, μεκολτέ που λένε αυτά, πώς τα λένε αυτά. Δεν ξέρω ούτε καν γνωρίζω ποια είναι αυτά, εγώ περίπου τα λέω αυτά. Γιατί τα δικά μου δεν έχουν αυτά. Και αγαπητά αδέλφια, πέταξε όλα. Και μιλάω με τον μπαμπά και λέω, τι γίνεται με τα παιδιά? Α, έχουν μια χαρά, λέει, είναι στο 7ο ουρανό. Που δεν υπάρχει 7ος ουρανός. Αλλά λέει, ο άνθρωπος έτσι είναι, πετάνε τα παιδιά. Γιατί πετάνε? Γιατί οι δούλοι του Θεού τους κατευθύνουν στη προσευχή, στη λατρεία, στην υμνολογία, στην δοξολογία. Και πολύ ωραία, αγαπητά αδέλφια. Εγώ εύχομαι αυτό που έχω μέσα μου να μην γίνω εγώ αιτία από ως εκτός να είμαι, να μην σβήσει αυτή η χαρά που έχουμε από τον Θεό. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να χαρούμε. Και εύχομαι όλοι να έχουμε τη χαρά του Κυρίου, αγαπητά αδέλφια. Και λέει, μην μπαίνετε σε αυτές τις πόλεις. Σε αυτό θέλω λίγο να προσέξουμε.
θέλει ο Κύριος να αφήσουμε κάποια πράγματα. Αν αναρωτηθώ εγώ και εσύ σήμερα που ακούς αυτό τον λόγο, αν δεν έχεις αφήσει για τον Θεό, δεν έχεις κάνει τίποτα ακόμα. Πρέπει να αφήσουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά, για να ακολουθήσουμε τον Θεό. Γιατί δεν είναι απλώς ένας κάποιος, είναι ένας Θεός Άγιος. Και αξίζει να αφήσουμε και να θεωρήσουμε νεκρά αυτά όλα για το όνομα του Θεού, γιατί μας αγάπησε, αγαπητά αδελφιά. Για μας αυτός πήρε την τιμωρία, τη δικιά μας επάνω του. Και δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό για αυτή την αγάπη, για αυτό το έλεος, για αυτή τη μακροθυμία που κάνει για μας, με ρημνάει και ευλογεί το λαό του. Και εύχομαι, αγαπητά αδέλφια, όλοι να φτάσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Ήθελα να σας προσκαλέσω, αφού μίλησα, με επίτρεψε να σας προσκαλέσω. Ευχαριστώ και τον αδελφό που με καταλαβαίνει. 14 Δεκεμβρίου άλλαξε λίγο το πρόγραμμα. Σας προσκαλούμε στο Μπένσαϊμ. Θα συνεχίζεται το μάθημα 24 αλήθειων που ξεκινήσαμε και θέλουμε, ήθελα πάρα πολύ, έλεγα, Κύριε, αφού ξεκινήσαμε, να μην πάνε αλλού, να έρθουν πάλι σε εμάς. Αλλά πιστεύω ότι και Μπένσαϊμ θα χαρεί, τα αδέλφια του Μπένσαϊμ θα χαρούνε, και αν κάποιος δεν θα χαρεί, δεν ξέρω, δεν πιστεύω, θα μάθει να χαίρεται. Και όλοι μαθαίνουμε, αγαπητά αδέλφια, χαρήκαμε πάρα πολύ και θα γίνει και τη μηνέα. Ο αδελφός ο Λάζαρος έδωσε και τη συμφωνία του, ανταλλάξαμε αυτές τις μέρες. Οπότε όταν θα γίνει για Μπένσαϊμ, θα πάμε στο Νιούρεμπεργκ με τη χάρη του Κύριου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, είσαστε προσκαλισμένοι. Ο Κύριος να μας ευλογεί πλούσια. Αμήν.